Okay. Ready? Six. Round six. What was a very 5 seconds. Can you give it 3, 2, 1. Have it as well. Πολυχρονίδης είναι τεχνικός τηλεόρασης. Με την ιδιότητα αυτή έχει καλύψει ποδοσφαιρικούς αγώνες, έχει καλύψει αγώνες μπάσκετ, έχει καλύψει την Junior Eurovision και τα τελευταία 5 χρόνια γυρίζει όλο τον κόσμο καλύπτοντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα αγώνων μοτοκρός. Θα μιλήσουμε μαζί του για αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, για τις εικόνες που έχει συγκεντρώσει τα τελευταία 5 χρόνια που γυρίζει τον κόσμο και για το πώς αντικρίζει όταν επιστρέφει από τα ταξίδια του την Καβάλα, την πόλη. Τέλειο. Πολίτης του κόσμου ή εργαζόμενος του κόσμου στο MXGP ή και τα δύο μαζί με έναν τρόπο. Προσπαθούμε να είναι και τα δύο, σίγουρα εργαζόμενος. Εργαζόμενος του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια ταξιδεύεις με τι συχνότητα στο εξωτερικό. 7 μήνες το χρόνο. 7 μήνες η συχνότητα είναι μεγάλη. Δεν βλέπουμε το σπίτι μας, δύσκολα δηλαδή. Με μια βαλίτσα πάντα έτοιμη και ταξιδεύουμε όπου είναι οι ανάγκες του μοτοκρός. Δώσ' μας λίγο ένα περίγραμμα. Τα τελευταία χρόνια έχεις ταξιδέψει σε ποιες χώρες? Σίγουρα έχω καλύψει το 90% της Ευρώπης και από εκεί και πέρα κάποιες χώρες... Δηλαδή, ακούω σταθμούς. Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ρωσία, από σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Φιλανδία, Τσεχία, Τουρκία. Και εκτός Ευρώπης? Εκτός Ευρώπης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Αργεντινή, Ταϊλάνδη, Ινδονησία και Κατάρ. Το καλό είναι ότι ταξιδεύεις. Το κακό είναι πάλι ότι ταξιδεύεις. Πόσο μέρος έχει ταλαιπωρία και πόσο μέρος έχει την ικανοποίηση της εξερεύνησης? Το ένα συμπληρώνει το άλλο σε αυτά τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχει η ταλαιπωρία του ταξιδιού, αλλά η ικανοποίηση της δουλειάς και ιδίως όταν γίνεται σωστά, όπως πρέπει, νομίζω καλύπτει τα πάντα στο τέλος. Τεχνικός τηλεόρασης τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ, στα κανάλια της Καβάλας, γάμοι βαφτίσεις, μετά αγώνες Super League, αγώνες μπάσκετ και τώρα MXGP, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross. Πόσο μεγάλη είναι η διαφορά σε αυτά που μόλις ανέφερα? Είναι μεγάλη διαφορά. Από μόνη της είναι μεγάλη διαφορά από άθλημα σε άθλημα. Το κάθε άθλημα έχει τους δικούς του κανόνες, ακόμα και στη λήψη, ακόμα και στην κάλυψή τους, υπάρχουν ειδικοί κανόνες σε κάθε άθλημα. Οπότε όταν αλλάζεις από ένα άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και πας σε ένα μηχανοκίνητο αθλητισμό, σίγουρα είναι και η μεγαλύτερη διαφορά. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι από μόνος του ένα κομμάτι που έχει μεγάλο και φανατικό κοινό στον κόσμο και πρέπει να πας με τα νερά τους. Αυτό είναι σίγουρο. Ακόμα και στην κάλυψη πρέπει να πας με τα νερά τους, να καλύψεις σωστά και να δώσεις, να μεταδώσεις τον παλμό που υπάρχει. Αυτό είναι το δύσκολο, να δώσεις αυτό την εικόνα, αυτό το κλίμα που υπάρχει στην πίστα, να το μεταφέρεις στον τηλεθεατή.
το κάνεις αυτό, θα του δεις αυστηρά, τεχνικά, τεχνοκρατικά, ή πρέπει να μπεις κι εσύ στο κλίμα? Πρέπει να μπεις στο κλίμα, οπωσδήποτε. Με τα χρόνια έχεις γίνει κι εσύ λάτρης, ναι, αυτού του αθλήματος. Ναι. Για περιέγραψέ του, γιατί η αλήθεια είναι ότι σίγουρα υπάρχουν φανατικοί του αθλήματος και στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα με το μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν υπάρχει μεγάλο ρεύμα. Δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει το δικό του κοινό, αλλά δεν είναι πολυπληθές σε αυτή τη χώρα. Πώς θα περιέγραφες αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα αγώνων μοτοκρόσ? Σίγουρα είναι κάτι ξεχωριστό. Η αλήθεια είναι, δεν το κρύβω, ότι δεν το ήξερα πριν ασχοληθώ. Ήξερα ότι υπήρχε το μοτοκρόσ, δεν ήξερα ότι υπήρχε σε παγκόσμια βάση και τόσο οργανωμένα. Το παγκόσμιο μοτοκρόσ είναι μια οργάνωση από τις πιο παλιές που υπάρχουν. Νομίζω από τη δεκαετία του 50 υπάρχει οργανωμένα σαν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και φυσικά υπάρχει και η κάλυψη. Και δεν είναι μόνο η τηλεοπτική κάλυψη, είναι η κάλυψη όλων των αναγκών που έχει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή? Από το να στήσεις όλη την πίστα, να φιλοξενήσεις στις ανάγκες που χρειάζονται μέχρι και 40-50 χιλιάδες κόσμο, πλευράς φαγητού, πλευράς εξοπλισμών, τις ομάδες, τους οδηγούς, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Σαν να λέμε, σε κάθε αγώνα στείνεται μια ολόκληρη πόλη εξυπαρχής. Ακριβώς, γιατί δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας όπου θα πας σε ένα γήπεδο που υπάρχουν οι υποδομές έτοιμες και θα πας απλά να στήσεις τα βασικά πράγματα. Εμείς πάμε και στείνουμε συνήθως στη μέση του πουθενά. Στη μέση του πουθενά, ακόμα και την ίδια την πίστα. Θα στηθεί από την αρχή και θα ξεστηθεί όταν θα τελειώσει το event και θα ξαναστηθεί του χρόνου. Οπότε πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια για να φιλοξενήσουν τις ομάδες, τους οδηγούς, το προσωπικό και κυρίως τον κόσμο που θα έρθει να το δει. Επειδή έχουμε υπάρξει και συνάδελφοι και σε παρακολουθώ στα social media, από το στήσιμο, από το τράβημα των καλωδίων, πόσο δύσκολη είναι αυτή η αλήθεια? Γιατί μέχρι να φτάσεις στο σημείο να τραβήξεις, έχεις τραβήξει τα πάνδυνα. Ναι. Εγώ πάντα έλεγα ότι αν δεν το αγαπάς αυτό που κάνεις, στην πρώτη νύχτα θα φύγεις. Είναι δύσκολο, και δεν είναι δύσκολο απλά η δουλειά, είναι οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες που θα το δυσκολέψουν περισσότερο. Διότι θα δουλέψουμε με πολύ κρύο, με χιόνι έχουμε δουλέψει, κυρίως με βροχή και λάσπη, αλλά και με ακραίες συνθήκες ζέστης. Δεν θα ξεχάσω τους 49,5 βαθμούς που καταγράφηκε στην Ιταλία. 49,5? Ναι. Όπου πραγματικά λιώναμε, ψάχναμε σκιά ακόμα και από ένα δέντρο τη σκιά για να μπορούμε να σταθούμε έστω και 5 λεπτά. Και όμως συνεχίζαμε, γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα. Πες μου λίγο, την ώρα του αγώνα, είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, οι σφιγμοί ανεβαίνουν στα όρια? Ναι, οι σφιγμοί. Υπάρχουν περιθώρια για δεύτερη σκέψη? Προλαβαίνεις να σκεφτείς οτιδήποτε άλλο? Όχι. Όχι, και πλέον δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Διότι η δουλειά μας γίνεται πλέον μηχανικά. Είμαστε όλοι αρκετά χρόνια στο χώρο αυτό και ξέρουμε τη δουλειά μας να την κάνουμε πραγματικά με κλειστά μάτια. Και αυτό βοηθάει φυσικά, αλλά παρόλα αυτά οι σφιγμοί ανεβαίνουν, οι παλμοί, και ακολουθούμε τους παλμούς του αγώνα, των οδηγών και του κόσμου. Γινόμαστε ένα. Υπάρχει αγαπημένος οδηγός σε όλη αυτή την πορεία? Έχεις μπει στη διαδικασία να γίνεις και λίγο οπαδός? Ναι, φυσικά. Όλοι μας έχουμε τους αγαπημένους μας οδηγούς. Υπάρχει μια κόντρα με την καλή έννοια μεταξύ μας. Και φυσικά η συζήτηση και εκτός δουλειάς είναι γύρω από το άθλημα, γύρω από τους αγώνες. Και είναι λογικό, έτσι, όταν 4-5 μέρες την εβδομάδα είμαστε σε αυτό το χώρο, κινούμαστε μέσα σε αυτά, βλέπουμε και ζούμε με τους οδηγούς και τις ομάδες, να μην είσαι και εσύ μέρος αυτό. Είσαι ένας Έλληνας με μια βαλίτσα στο χέρι, σε μια ομάδα η οποία καλύπτει τους αγώνες μοτοκρόσ σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες σε αυτή την ομάδα? Ναι, είμαστε μια ομάδα 14 με 15 άτομα Έλληνες. Στο τηλεοπτικό κομμάτι υπάρχουν και συνάδελφοι Τούρκοι, υπάρχουν και συνάδελφοι Σλοβάκοι, Ιταλοί, γενικά από όλες τις χώρες.
το ελληνικό κομμάτι είμαστε αυτό, οι οποίοι δουλεύουμε χρόνια μαζί γύρω από το motocross. Να πούμε κάτι κοινό, ότι τελικά ο Έλληνας μπορεί τα πάντα, μπορεί να τα καταφέρει ακόμη και σε ένα άθλημα σαν αυτό, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι το δικό μας. Μπορεί. Ο Έλληνας μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά και ίσως και καλύτερα αν του δοθεί ευκαιρία, αν του δοθούν ευκαιρίες στη ζωή. Επαγγελματικά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και να είμαστε επαγγελματίες. Έχει σημασία αυτό, πέρα από την Ελλάδα, να είμαστε επαγγελματίες. Η σχέση σου με τους άλλους, οι σχέσεις με τους άλλους, τους αλλοεθνείς, αλλόγλωσσους συναδέλφους, είναι εύκολη, αρκεί η αργό της δουλειάς για να συνεννοηθείτε, γιατί έχετε και τεχνική τα δικά σας. Σίγουρα είναι εύκολη η συνεργασία, συνεννοούμαστε όλοι φυσικά στα αγγλικά. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του, αλλά στη δουλειά πάνω είμαστε όλοι ίσοι και προσπαθούμε να έχουμε μοιρασμένες τις... ο καθένας στο πόστο του, να έχει τη δουλειά του να κάνει. Αναφέρουμε πιο μπροστά ένας Έλληνας στον κόσμο, σε μια τέτοια παγκόσμια διοργάνωση. Αλήθεια, επειδή έχει πολλές φορές γραφτεί και υποθεί πως όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό εργαζόμενοι, είτε μένοντας σε μια ξένη χώρα, είτε σε τέτοιες συνθήκες, η έννοια της πατρίδας, η έννοια της Ελλάδας αποκτά άλλη διάσταση. Πώς το αντιμετωπίζεις πια αυτό? Δηλαδή, γιατί είσαι ένας, από το δικό σου μετερίζει, ένας πρεσβευτής αυτής της χώρας στο εξωτερικό. Σίγουρα, όταν είσαι στο εξωτερικό, η έννοια της χώρας, της πατρίδας, αποκτά άλλη αξία. Όχι μόνο για μένα, το καταλαβαίνουμε όλοι και το βλέπουμε και σε άλλους ανθρώπους. Αλλά να μιλήσω για τον εαυτό μου, είναι αλήθεια ότι όταν είμαστε ειδικά πολλές μέρες ή κάποιες εβδομάδες στο εξωτερικό, μας λείπει η Ελλάδα. Μας λείπει ο καθένας στην πόλη του, η θάλασσα πάρα πολύ. Πράγμα που δεν το καταλαβαίνουμε όταν είμαστε εδώ. Εδώ το νιώθουμε κάτι οικείο, αλλά έξω μας λείπει, ναι. Και σίγουρα μας λείπει, νιώθουμε πιο Έλληνες έξω. Είδα έναν αγώνα συγκεκριμένα, κάποια στιγμιότυπα που ανέβασες, και είδα να αναρτάτε εσείς, οι Έλληνες αυτής της πολυεθνικής ομάδας, μια ελληνική σημαία. Αλήθεια, εν τέλει η ελληνική σημαία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πανί, αλλά κάθε φορά το πού ανεβαίνει, πότε ανεβαίνει, υπό τι συνθήκες ανεβαίνει, του δίνει άλλη διάσταση. Είναι άλλη σημαία ευκαιρίες που κάποιοι την ανεβάζουν με μόνο στόχο να αποκομίσουν ωφέλη, και είναι άλλη σημαία που ανέβηκε στα βουνά της Πίνδου το 40. Είναι άλλη η σημαία που ανέβασαν οι εξεγερμένοι του Πολυτεχνείου και άλλη είναι η σημαία που κάποιος ανεβάζει χωρίς να αντιλαμβάνεται ή χωρίς να εννοεί αυτά που λέει. Όταν ανεβάζεις τη σημαία κάπου στον κόσμο την ελληνική, καταλαβαίνεις αλλιώς, είναι άλλο πράγμα, είναι μια άλλη αίσθηση. Ναι, είναι διαφορετική η αίσθηση. Μπορεί η σημαία να είναι ίδια, η ιστορία και όλη η σημασία της να είναι ίδια, αλλά είναι πιο βαριά όταν τη σηκώνει στο εξωτερικό και ιδίως τελευταία που τη σηκώσαμε μέσα στην Αμερική. Μέσα στον αγώνα των εθνών που έγινε ο τελευταίος αγώνας, όπου κάθε χώρα έτρεχε σαν έθνος και εμείς σαν ελληνική ομάδα, παρότι η Ελλάδα δεν είχε εκπροσώπηση, σηκώσαμε τη δικιά μας σημαία, όπως κάνουμε κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο στον αγώνα. Ναι, στο συγκεκριμένο αγώνα τελευταίο. Νιώθουμε ωραία και το κάνουμε όχι από υποχρέωση, γιατί μας αρέσει. Αισθάνεστε την ανάγκη να το κάνετε. Ναι. Γυρνώντας ανά τον κόσμο σε αυτή τη σκυνταλοδρομία από αγώνα σε αγώνα και από πόλη σε πόλη, σίγουρα είναι πολλές οι φορές που δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα, έτσι. Στείνεις, ξεστείνεις και φεύγεις. Ναι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχει το χρονικό διάστημα για μια σύντομη περιήγηση. Σε αυτή την περιήγηση στον κόσμο, ποιες χώρες και γιατί
σου έχουν κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ποια ταξίδια θυμάσαι? Σίγουρα μου έχουν κάνει μεγαλύτερη εντύπωση τα ταξίδια τα υπερατλαντικά. Οι προορισμοί εκτός Ευρώπης, όπου φεύγεις λίγο από την κουλτούρα της, την ευρωπαϊκή. Ένας άλλος κόσμος. Ένας διαφορετικός κόσμος, ένας δυτικός κόσμος από πλευρά της Αμερικής και ένας ανατολικός κόσμος στην πλευρά της Ασίας. Μου έχει μείνει το Κατάρ και η Ντόχα, μια πόλη και μια χώρα που δεν μπορεί να κλείψει το πλούτο της. Και δεν θέλει. Και δεν θέλει. Μου έχει μείνει η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, περισσότερο η Ταϊλάνδη με την Μπαγκόγκ. Και από την πλευρά της Αμερικής μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση η Καλιφόρνια, το Λος Άντζελες και η περιοχή γενικά. Λος Άντζελες, παραμύθι, κινηματογράφος. Ναι. Τι κράτησες στη μνήμη? Κράτησα πολλές εικόνες και όσο γυρνούσα στο Λος Άντζελες και στην Καλιφόρνια γενικά, μου ερχόταν εικόνες από ταινίες μπροστά μου. Όταν βλέπεις ή όταν κινείσαι στο χώρο, παράδειγμα, που έχει γυριστεί το Forest Gump. Είσαι και εκεί. Περπατάς. Είσαι ακριβώς, εκεί, το βλέπεις. Σου έρχεται αυτή η εικόνα μπροστά σου. Το Los Angeles και το Hollywood είναι ένας κόσμος μόνος του. Είναι, νομίζω, μία περιοχή που στο κλίμα δεν διαφέρει πολύ από την Ελλάδα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μία περιοχή που τα έχει όλα. Η Αμερική είναι η χώρα των πολύ μεγάλων αντιθέσεων, των απόλυτων αντιθέσεων, από τον πολύ πλούτο μέχρι τον άστεγο. Αυτή την πτυχή μπόρεσε να τη δεις? Ναι. Αυτή την πτυχή την είδα, δυστυχώς την είδα, και την είδα σε ένα χώρο όπως ήταν το Hollywood, όπου μεν το πρωί, το μεσημέρι, την ημέρα δηλαδή, υπάρχει φοβερός κόσμος, τουρίστες που κυκλοφορούν και δεν μπορείς να δεις τόσο τους άστεγους, αλλά άμα κυκλοφορήσεις το βράδυ ή τη νύχτα, που δεν υπάρχουν τουρίστες, θα δεις μόνο άστεγους να κοιμούνται στην κυριολεξία πάνω και κάτω από τα παγκάκια. Και είναι μια αντίθεση που μου έμεινε. Δηλαδή το βράδυ βγαίνουν οι άστεγοι και το πρωί μαζεύονται με έναν τρόπο μαγικό? Δεν μαζεύονται. Θεωρώ ότι τους διώχνουν οι αστυνομικοί και το βράδυ αναγκαστικά θα πρέπει να κοιμηθούν κάπου οι άνθρωποι. Αν μπορούσες σε όλα αυτά τα ταξίδια σου να επιλέξεις μια χώρα για να ζεις, ποια θα ήταν αυτή? Πού θα μπορούσες να ζήσεις? Σίγουρα η Αμερική. Σίγουρα η Αμερική. Είναι μια χώρα που μου άρεσε. Μου άρεσαν κάποιες λεπτομέρειες. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο καθένας τον συνάνθρωπό του. Θα μου πεις ότι έχουμε ακούσει τόσα και ακούμε τόσα στις ειδήσεις που γίνονται στην Αμερική. Ναι, όμως δεν είναι όμως όλα έτσι. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, ακόμα και στο δρόμο και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Άνθρωποι ξένοι να σε χαιρετούν και να σου λένε καλημέρα, που δεν σε έχει δει ποτέ. Και να την εννοούν. Και να την εννοούν, πραγματικά. Οπότε έρχεσαι στη δύσκολη θέση, όχι στη δύσκολη θέση, να απαντήσεις και φυσικά να πεις καλημέρα, αλλά να νιώσεις ντροπή που δεν είπες εσύ πρώτος. Κάτι φυσικά που δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη γενικώς ή στην Ελλάδα ειδικότερα? Στην Ευρώπη θα έλεγα. Δεν είναι τόσο... Είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα στην Αμερική. Διαφορετική αντιμετώπιση στους δρόμους. Υπάρχει κυκλοφορία. Υπάρχει παιδεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσεις τον δρόμο σε διάβαση και να συνεχίσει ο άλλος να οδηγάει. Να σταματήσει. Σε φάση που αναρωτιέσαι, έχω κάνει κάτι? Πλησίασα σε διάβαση, θα σταματήσει ο άλλος. Σε stop, θα σταματήσω στο πουθενά. Αυτό βέβαια δεν υπάρχει μόνο στην Αμερική, υπάρχει και στην Ευρώπη. Αλλά το είδα πολύ έντονα στην Αμερική. Και γυρνάς ανά τον κόσμο τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. Νιώθεις αυτή τη διαφορετική συγκίνηση για τη σημαία που όταν ανεβαίνει στο εξωτερικό αποκτά μια άλλη διάσταση? Αλήθεια, η καβάλα σε όλα αυτά τι διάσταση αποκτά? Υπάρχει νόστος, υπάρχουν οι αναπόφευκτες συγκρίσεις και πού οδηγούν? Καβάλα για μένα είναι ένας τόπος που πραγματικά μου λείπει όταν λείπω, αλλά όταν γυρνάω νιώθω ότι θέλω να ξαναφύγω.
Να ξαναφύγεις γιατί? Όταν βλέπεις τόσες και όταν παίρνεις τόσα ερεθίσματα σε όλο τον κόσμο και βλέπεις τόσες εικόνες και ειδικά κάποιες εικόνες σου αρέσουν και γυρνάς πίσω και νιώθεις ότι ζεις μέσα σε μια γυάλα, θες να βγεις από αυτή τη γυάλα. Μιλώντας για επαγγελματικές προκλήσεις, η απόλυτη επαγγελματική πρόκληση συνιστά αυτή τη τελευταία με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Cross. Αλλά υπάρχει και μια άλλη επαγγελματική πρόκληση που δεν μπορεί παρά να σου έμεινε. Η Eurovision Junior. Πώς ήταν αυτό? Ήταν πραγματικά ένα σχολείο. Σχολείο γιατί? Σχολείο για μένα, γιατί 2 εβδομάδες μάθαμε και είδαμε πράγματα που τα φανταζόμασταν. Απλά γιατί ποτέ δεν είχαμε την ευκαιρία να τα ζήσουμε και να τα δούμε πίσω από τις κάμερες. 2 εβδομάδες προετοιμασιών, 2 εβδομάδες σκληρής προετοιμασίας. Όχι μόνο για τους διαγωνιζόμενους, για τους τεχνικούς, για όλους. Και φυσικά αυτό μας έμεινε. Και το αποτέλεσμα ήταν, φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάει καλά, να πάει καλά, να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα ρολόι. Και αυτή είναι η ανταμοιβή σου. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για ένα τεχνικό τηλεόραση? Όταν βλέπει το αποτέλεσμα στους τίτλους τέλους. Στο συγκεκριμένο, η ανταμοιβή μου ήταν σίγουρα όταν βλέπεις το όνομά σου γραμμένο στους τίτλους τέλους, σαν συντελεστής. Και όταν ο σκηνοθέτης, αν και Ιρλανδός, να προσπαθεί να σου πει μπράβο με το όνομά σου στη γλώσσα σου. Κάτι που σημαίνει ότι βασίστηκε πάνω σου και τον έβγαλες ως προπρόσωπο. Και έχοντας όλες αυτές τις καταπληκτικές εμπειρίες, ξαναγυρνάς εδώ και ανάμεσα στα άλλα ασχολείσαι και με τα καθημερινά. Ξανά με αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος, με γάμους και βαφτίσεις που έχουν. Αλήθεια, ο γάμος και η βάφτιση αυτές είναι μοναδικές για κάθε άνθρωπο εμπειρίες. Τι διάστηση, πώς τις βλέπεις πίσω από την κάμερα? Τις βλέπεις πάντα σαν το τρίτο άτομο, σαν άνθρωπος ο οποίος θέλει να αφήσει κάτι όμορφο στο ζευγάρι. Νιώθεις ότι κάνεις κάτι ωραίο. Ότι δημιουργείς για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουν μια ωραία ανάμνηση. Και αυτό προσπαθείς να το φτιάξεις όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί θα μείνει μια ζωή. Θα το δουν οι γονείς, θα το δουν τα παιδιά του αργότερα και θα το δουν και ήδη μετά από 20 και 30 χρόνια. Οπότε φτιάχνεις κάτι σαν να λέμε έναν πίνακα. Που θα το βλέπουν τα παιδιά και θα χαίρονται. Και προσπαθείς να το κάνεις όσο καλύτερα γίνεται. Και να κλείσουμε με την Καβάλα. Η Καβάλα είναι αναμφισβήτητα μια όμορφη πόλη που έχει δει πολλές ευκαιρίες να περνούν, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι τόσο όμορφη όσο τη βλέπουμε εμείς ή όχι τελικά? Η Καβάλα είναι από τις φυσική. Έχει φυσική ομορφιά, έτσι. Είναι από τις ομορφότερες πόλεις, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια. Αυτό που την ονομάζουν μικρό Μοντε Κάρλο δεν είναι τυχαίο. Δεν έχει να κρύψει σε τίποτα από μεγάλες πόλεις, από πιο διάσημες πόλεις μάλλον, του κόσμου. Θεωρώ ότι αυτό που της λείπει είναι περισσότερη αγάπη από αυτούς που έχουν το πάνω χέρι. Ώστε να δώσουν, όχι πινελιές, δεν χρειάζεται πινελιές, να δώσουν σημαντικά πράγματα που τις λείπουν. Έχει τη φυσική ομορφιά, χρειάζεται όμως και το ανθρώπινο χέρι. Το οποίο λείπει. Το οποίο λείπει. Και λείπουν οι σημαντικές αποφάσεις για να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Στέλη Πολυχρονίδη, στον χώρο τον δικό σου έχει φτάσει σε μια κορυφή. Ποιο είναι το όνειρο από εδώ, τι στόχους μπορείς να έχεις? Δεν υπάρχει κορυφή. Καταρχήν στο χώρο μας. Πάντα ανεβαίνεις με σκοπό να ανέβεις ακόμα περισσότερο. Ποτέ δεν ξέρεις το μέλλον σου. Ελπίζεις και υπάρχουν σίγουρα πάντα μεγαλύτερα και περισσότερα σκαλιά. Πάντα προσπαθείς να ανεβείς σκαλί-σκαλί. Ο Κωνσταντζάκης έγραψε ότι
αυτό περισσότερο μετράει δεν είναι η κορυφή, αλλά ο μετωμένος δρόμος προς αυτήν. Τι λες? Η πορεία. Η πορεία. Η πορεία είναι πιο σημαντική από το να φτάσεις κάπου. Γιατί άμα φτάσεις κάπου, ο μόνος δρόμος είναι να ξαναγυρίσεις πίσω ή να κατέβεις. Νομίζω ότι η πορεία είναι σημαντική.